Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και τον δοξάζουμε που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάσουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας που έχετε και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε να επιμείνουμε μια φορά ακόμη ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ούτε και διεκδικούμε την ευθυντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι διδάσκαλος, καθηγητής ή θεολόγος, αλλά πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε όλοι μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και για να γνωρίσουμε ακριβέστερα την οδόν του Κυρίου και το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Σήμερα θα αρχίσουμε με κάποιαν αδελφή μας, ευαγγελική και φίλη μας όπως υπογράφει. Διαβάζω. Αγαπητά μου αδέλφια, καλή σας ημέρα. Είμαι η χριστιανή ευαγγελική αδελφή σας που σας είχα στείλει και παλαιότερα κάποιες ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου απαντήσατε στις εκπομπές σας στις 11 και 18 Σεπτεμβρίου του 2012. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω και πάλι να μου απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις μου. Πρώτον, γιατί ο άρτος και ο ίνος στη Θεία Κοινωνία δεν είναι τα σύμβολα του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού είναι γεγραμμένο στην επιστολή Α Κορινθίους, Ι24-25, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου? Πώς μπορεί να είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας όπως εσείς λέτε, αφού άπαξα πέθανε ο Κύριος μας? Δεύτερη ερώτηση. Έχω ακούσει πολλές φορές στη χριστιανική μου ζωή ότι η σωτηρία μας εν Χριστώ δεν χάνεται. Από ό,τι έχω καταλάβει από τα κηρύγματά σας, εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό. Πού το στηρίζετε στο Λόγο του Θεού, αφού είναι γραμμένο στο κατά Ιάννη Ευαγγέλιο και όχι μόνο στο Ι29, ουδείς δύναται να αρπάσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός του πατρός μου? Σας χαιρετώ με πολύ αγάπη, ευαγγελική αδελφή και φίλη σας. Και πάλι συγχωρέστε με για την ανωνυμία μου. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σένα και για την αγάπη που έχεις για μας και εμείς σε αγαπάμε. Ο Θεός να σε ευλογεί. Θα απαντήσουμε λοιπόν και στις ερωτήσεις που μας στέλνεις τώρα. Διαβάζω, γιατί ο άρτος και ο ίνος στη Θεία Κοινωνία δεν είναι σύμβολα του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού είναι γραμμένο στην επιστολή Α Κορινθίους, Ι24-25, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου? Πώς μπορεί να είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας όπως εσείς λέτε, αφού άπαξα πέθανε ο Κυριός μας? Να διαβάσουμε πρώτα το εδάφιο που μας λες, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι μας, Ι24-25, από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Θα διαβάσω από το 23. Διότι εγώ παρέλαβον, λέει ο Απόστολος Παύλος, από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον. Και ευχαριστή σας έκοψε και είπεν, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριν αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη, εν το ονόματί μου, τούτο κάμνετε όσα και σπίνετε στην ανάμνησή μου. Πράγματι λοιπόν γράφει ο Απόστολος Παύλος, όπως ακριβώς λες, ότι τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Όμως, ξεκινάω πάλι από το 23 που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ παρέλαβον
από του Κυρίου εκείνο το οποίο παρέδωκα και σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε να έρθουν κλπ. Και ευχαριστήσας, έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τούτο είναι το σώμα μου. Δεν λέει τούτο είναι ο άρτος τούτος. Πήρε τον άρτο, τον έκοψε, τον πρόσφερε και είπε τούτο είναι το σώμα μου. Και μάλιστα είπε και κάτι ακόμη στη συνέχεια. Το υπερημών κλώμενον. Τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ερμηνευτικές ικανότητες για να πιστέψουμε σε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι του το δίδαξε ο Χριστός την ημέρα που παρεδίδετο, αν και αυτός δεν ήταν παρόν, ότι είπε τούτο είναι, πήρε το ψωμί στα χέρια και είπε τούτο είναι το σώμα μου. Και μάλιστα το υπερημών κλώμενον, όχι το υπερημών κλαστέν, δηλαδή αυτό το οποίο κόβεται, συνεχίζει να κόβεται, κάθε πότε, κάθε Κυριακή. Ο άρτος διαπίστεως είναι το σώμα του Χριστού. Δεν θα μετουσιωθεί σε ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια το ίνος ή σε σάρκα ο άρτος. Δεν θα μετουσιωθεί. Αλλά δια της πίστεως στην παρουσία του Θεού ο Θεός ευλογεί τον άρτον αυτόν και τον καθιστά σώμα του Ιησού Χριστού. Και το ποτήριον το καθιστά αίμα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέγει, αλλά και στη γραφή ο Λόγος του Θεού λέει, τούτο είναι το σώμα μου, το περιμόν κλώμενον, που σπάει, που σκίζεται, συνεχίζεται να σκίζεται. Καθώς κόβουμε τον άρτον για να μοιράσουμε την κοινωνία του σώματος του Χριστού, εκείνη τη στιγμή δια της πίστεως ο άρτος είναι το σώμα του Χριστού και μετέχομεν στην κοινωνία του σώματος του Χριστού. Τρώμε το σώμα του Χριστού. Το υπερημών κλώμενον. Αλλού λέει, θα διαβάσουμε, το υπερημών διδόμενον. Το οποίο συνεχίζει να δίδεται. Και βεβαίως τούτο κάμνεται, ποιο, την ιερά αυτή τελετή της κοινωνίας, της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή στο να προσευχηθούμε να ευλογήσει ο Θεός, ο Πατέρας εν το ονόματι του Χριστού, τον άρτον η σώμα του Χριστού και να μας αξιώσει να λάβουμε μέρος στην κοινωνία αυτή τρώγοντες το σώμα του Χριστού και πίνοντες το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι υπερημών το σώμα κλώμενον και διδόμενον και το αίμα το υπερημών εκχυνόμενον. Συνεχίζει να χύνεται, όμως δια της πίστεως. Βεβαίως άπαξε σταυρώθη ο Χριστός. Αλλά κάθε Κυριακή εις ανάμνηση συμμετέχουμε στο μέγα τούτο μυστήριο της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, καθώς προσευχόμεθα και ο Θεός ευλογεί τον άρτον τούτον εις σώμα Χριστού και εμείς διαπίστεως το Λόγο του Θεού, όχι στην άποψή μας, στην ερμηνεία μας ή στη γνώμη μας, διαπίστεως το Λόγο του Θεού τρώμε τούτο το κλώμενον και το διδόμενον, τον άρτον το οποίο το έχει μετατρέψει ο Θεός, ευλόγησε ο Θεός σε σώμα Χριστού και πίνουμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτον, να ξέρετε ότι το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Προσέξτε όμως, ώστι στρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε, πού, του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ώστι στρώγει τον άρτον τούτον αναξίως, ένοχος είναι του σώματος και πίνει το ίνον τούτον αναξίως, ένοχος είναι του αίματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ας δοκιμάζει τον εαυτό του άνθρωπος και ύστερα να τρώγει εκ του άρτου και να πίνει του ποτηρίου, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει καταδίκη σε αυτόν, μη διακρίνουν το ότι τούτο είναι το σώμα του Κυρίου. Όχι το σύμβολο. Μη διακρίνουν τούτο είναι το σώμα του Κυρίου.
Δια τούτο και υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και ποθνίσκωσιν ικανοί, διότι αν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν θέλομεν κρίνεστε. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει στα εδάφια που ανέφερες, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι μας, μας βεβαιώνει ότι ο άρτος τούτος είναι το σώμα του Χριστού, ο ίνος τούτος είναι το αίμα του Χριστού και πρέπει να προσέχουμε να το παίρνουμε αξίως, δηλαδή να έχουμε μετανοήσει, να έχουμε εξομολογηθεί, να έχουμε κλάψει για τις αμαρτίες μας, να έχουμε συγχωρήσει κάθε έναν που έχει κάτι εναντίον μας ή έχουμε εμείς κάτι εναντίον του, ώστε να μπορεί και ο Κύριος να συγχωρεί, ο Πατέρας μας να συγχωρεί τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίζει με το αίμα του Χριστού, ώστε να παίρνουμε αξίως προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο Ι κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο αναφέρεται: «Το ποτήριον της ευλογίας, το οποίον ευλογούμεν, δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού». Πιο καθαρά να μας το πει. «Ο άρτος τον οποίον κόπτομεν δεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού». Δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη σύμβολο. Δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε, γιατί δεν την αποδέχεται ο Λόγος του Θεού. Επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να κάνουμε τους διδασκάλους, ούτε τους καθηγητές. Αλλά δεν μπορούμε να μην διαβάζουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Πόσο πιο καθαρά να μας πει ο Κύριός μας: «Το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμεν», το ποτήριον του ίνου, «το οποίον ευλογούμεν, προσευχόμεθα να το ευλογήσει ο Θεός, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Ιησού Χριστού». Δεν κοινωνούμε το αίμα του Ιησού Χριστού. «Και το άρτος τον οποίον κόπτομεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού». Αλλά και αν πάμε και σε αυτά τα οποία περιγράφουν στο Ευαγγέλιο οι Ευαγγελιστές, να πάμε πρώτα στο Ματθαίο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Διαβάζω από το Κάπα Σίγμα Τάφ κεφάλαιο, δηλαδή από το 26 κεφάλαιο και το 26 εδάφιο. «Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας, έκοψε και έδιδε εις τους μαθητάς και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Το σώμα μου, άρτος, ναι. Γιατί τον ευλόγησε. Και το επειδή τον ευλόγησε, είναι το σώμα του. Τούτο είναι το σώμα μου. «Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκε σε αυτούς λέγον: Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου». Αφού ευλόγησε και το ποτήριον με τον ίνον μέσα, είπε: «Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου». Ποιο αίμα? Το της Καινής Διαθήκης. Το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεση αμαρτιών. Άρα το αίμα του Χριστού συνεχίζει να χύνεται. Άπαξα πέθανε, άπαξε σταυρώθη. Αλλά δια της πίστεως στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο Λόγο του Θεού, το σώμα του Χριστού κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, κατά τη διάρκεια που λαμβάνουμε μέρος στον Κυριακόν δείπνον, στον δείπνον της Κυριακής ημέρας, τότε το σώμα, ο άρτος, με τις ευλογίες του Θεού και δια πίστεως γίνεται για μας σώμα Χριστού και έχουμε κοινωνία του σώματος του Χριστού, το οποίο συνεχίζει να κόβεται και συνεχίζει να δίδεται, καθώς λέει το υπερημών κλώμενον και το υπερημών διδόμενον, και συμμετέχουμε έτσι στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. «Το κατά τον ίδιο τρόπο και το αίμα», είπε ο Κύριός μας, «το είναι το αίμα μου, το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεση αμαρτιών». Αλλά και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει ακριβώς τα ίδια, λέγοντας στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και στο εδάφιο 22: «Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας, έκοψε και έδωκε εις αυτούς και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκε εις αυτούς
και έπιον πάντες και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Αλλά και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κατά τον ίδιο τρόπο είναι γραμμένο και διαβάζω, είναι από το ΚΒ κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Και λαβών άρτων, ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε εις αυτούς λέγον. Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον. Δίδεται, συνεχίζει να δίδεται. Τούτο κάμνετε στη δική μου ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον αφού εδείπνησαν, ως αυτός δηλαδή πάλι ευλόγησε, ευχαρίστησε, λέγον τούτο το ποτήριον είναι καινή διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Όμως και ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός διδάσκει τους μαθητάς περί της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο και 53 εδάφιο. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό. Πιο καλά και πιο φανερά δεν μπορούσε να μας το εξηγήσει ο Λόγος του Θεού και μάλιστα διαστόματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή, είναι αυτής. Δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Εάν δεν τρώτε τη σάρκα, δεν φάγετε τη σάρκα και δεν πείτε το αίμα, δεν έχετε ζωή, είναι αυτής. Άρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος αντί να τρώγει τη σάρκα και να πίνει το αίμα του Ιησού Χριστού, τρώει και πίνει σύμβολα διαπίστεως του σώματος και του αίματος του Χριστού, με πολύ φόβο Θεού το λέω, λέγει δεν έχει ζωή εν εαυτής. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο δηλαδή να διακινδυνεύσουμε μία διδασκαλία έξω από το Λόγο του Θεού, η οποία μάλιστα έχει και σωτηριακό περιεχόμενο. Αν δεν φάγετε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Και συνεχίζει. Όποιος τρώγει κατ' εξακολούθησεων, όχι όποιος έφαγε μια φορά, όποιος τρώγει κάθε Κυριακή διαπίστεως τον άρτον τούτον που είναι το σώμα του Χριστού και πίνει διαπίστεως τον ίνον τούτον που είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, αυτός έχει ζωή αιώνιον και αυτόν εγώ θα αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Είναι δηλαδή άκρος σωτηριακού περιεχομένου η διδασκαλία περί συμβόλων. Ο Θεός να μας φυλάει. Και συνεχίζει και πιο καθαρά, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος να το περιγράψει, γιατί όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον και εγώ θα τον αναστήσω αυτόν, διότι την εσχάτη μέρα, διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Πόσο πιο καθαρά να το πει. Και όποιος τρώγει κατ' εξακολούθηση κάθε Κυριακή τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό. Άρα δεν είναι μόνο σωτηριακού περιεχομένου, είναι και υπόθεση ευλογίας. Γιατί όποιος τρώγει και πίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο Χριστός σε αυτόν μένει και αυτός μένει στο Χριστό. Πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό το οποίο μας έθεσες, αγαπημένοι αδελφοί μας και φίλοι μας. Εμείς με τα φόβου και τρόμου το σκεφτόμαστε, το συζητάμε, αλλά θέλω να τονίσω ότι την ίδια ερμηνεία ακριβώς δίνουν και οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρες περί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ακριβώς την ίδια ερμηνεία. Ας δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, την ερμηνεία που δίνουν και οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρες. Να διαβάσω
από τη Διδαχή πρώτον, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που γράφτηκε πολύ νωρίς, πριν, αν δεν κάνω λάθος, από το 100 μετά Χριστό, να το βεβαιώσω όμως, γράφτηκε περίπου το 80 με 100 μετά Χριστό, καλά είπα, και αναφέρει λοιπόν στο 14 κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή, αφού συναχθείτε να κόψετε τον άρτο και να τελέσετε την ευχαριστία, αφού εξομολογηθείτε προηγουμένως τα παραπτώματά σας, για να είναι η θυσία σας προσφερόμενη καθαρά. Όποιος έχει διαμάχη με τον σύντροφό του, να μην λάβει μέρος ανάμεσά σας σε ό,τους συμφιλειωθούν, για να μην σπηλωθεί η θυσία σας. Διότι αυτό έχει ενταλθεί ο Κύριος λέγοντες, σε κάθε τόπο και χρόνο να μου προσφέρετε θυσία καθαρά, διότι με μέγας βασιλιάς λέγει ο Κύριος και το όνομά μου θαυμαστώ μεταξύ των εθνών. Άρα λοιπόν η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού λαμβάνει μέρος κάθε Κυριακή, πρέπει να γίνεται κάθε Κυριακή, και να κόβουμε τον άρτον και να πίνουμε και να δίνουμε τον ίνον, να προσφέρουμε τον ίνον. Και ο Ιγνάτιος στην επιστολή του Αντιοχίας προς τους Μυρναίους γράφει στο 6 κεφάλαιο και στο 2 εδάφιο: «Καταλάβατε δε πως όσοι ετεροδοξούν σχετικά με τη χάρη του Ιησού Χριστού που δέθηκε σε εμάς, είναι αντίθετοι με τη γνώμη του Θεού. Αυτοί δεν δείχνουν ενδιαφέρον για αγάπη, ούτε για χείρα, ούτε για ορφανό, ούτε για θλιβόμενο, ούτε για δέσμιο, ούτε για ελεύθερο, ούτε για πεινασμένο ή διψασμένο. Απέχουν από την Θεία Ευχαριστία και την προσευχή, επειδή δεν ομολογούν ότι η ευχαριστία είναι σώμα του σωτήρα μας Ιησού Χριστού που έπαθε για τις αμαρτίες μας και το οποίο ο Πατέρας με την αγαθότητά του ανέστησε». Άρα λοιπόν είναι σαφές και είναι πάρα πολύ σοβαρή διδασκαλία να αναφερόμεθα ότι οι κλάσεις του άρτου, η κοινωνία δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού διαπίστεως, αλλά αποτελούν σύμβολα. Ο Θεός να μας φυλάει. Να συνεχίσουμε όμως και με τη δεύτερη ερώτηση, αγαπητοί αδελφοί μας και φίλοι. Έχω ακούσει πολλές φορές στη χριστιανική μου ζωή ότι η σωτηρία μας δεν χάνεται. Από ό,τι έχω καταλάβει από τα κηρύγματά σας, εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό. Πού το στηρίζετε στο Λόγο του Θεού, αφού είναι γραμμένο στο κατά Ιάννη Ευαγγέλιο και όχι μόνο, δηλαδή στο Ιώτα 29, για να δούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα 29. Να το ολοκληρώσω όμως. «Ο σουδής δύναται να αρπάσει τα πρόβατά με τις χειρός του πατρός μου». Να το δούμε πως το λέει, αγαπητοί μου αδελφοί, Ιώτα 29, γιατί αυτό είναι αλήθεια. «Ο πατήρ μου», διαβάζω, «ως τις μη έδωκεν αυτά», θα διαβάσω από το 27 όμως, «καθώς σας είπων τα πρόβατα τα εμά ακούσει τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωή αιώνιον και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα. Και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά από τους χειρός μου. Ο πατήρ μου ως της μου έδωκε αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων. Και ουδείς δύναται να αρπάσει, αυτά εκ της χειρός του πατρός μου». Ναι, αγαπητοί αδελφοί μας και φίλοι μας, ο Κύριος μας αναφέρεται ότι ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου και ακόμη ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά εκ της χειρός του πατρός μου. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι κανένας δεν μπορεί να απομακρύνει τον χριστιανό που θέλει τον Χριστό από την παρουσία του Θεού. Κανένας. Όμως ο Θεός μας έχει δώσει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, επειδή μας έπλασε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, μας έχει δώσει την απόλυτη ελευθερία της επιλογής μας, να εκλέγουμε και να απορρίπτουμε. Όποιος εκλέξει τον Χριστό, κανένας δεν μπορεί να τον απομακρύνει από τον Χριστό. Όποιος όμως απορρίψει και απομακρυνθεί από τον Χριστό, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά και αποδεικνύεται, και θα το δούμε μέσα από τη Γραφή, ότι η σωτηρία δεν είναι εξασφαλισμένη, μάλλον είναι εξασφαλισμένη σε αυτούς που τη θέλουν. Αλλιώς δεν θα είχε και ιδιαίτερο νόημα η προτροπή του Λόγου του Θεού για μετάνοια, για επιστροφή, για εξομολόγηση, για προσοχή, προσευχή, για εγρήγορση,
Όλα αυτά έχουν νόημα, καθώς είναι και γραμμένο μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Όμως αν πάμε και στην Αποκάλυψη, ας αρχίσουμε από εκεί, στο κεφάλαιο τρίτο και στο εδάφιο 5, τι λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί μάτια λευκά και δεν θέλω εγώ ο Χριστός εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Άρα λοιπόν είναι βέβαιο ότι ο Χριστός μπορεί να γράψει αλλά και μπορεί να εξαλείψει το όνομα του πιστού από το βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό και στο 19 εδάφιο του ΚΒ κεφαλαίου της Αποκάλυψης λέγει «Και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου τούτου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων το βιβλίο τούτο». Άρα υπάρχει και προϋπόθεση. Αν αφαιρέσουμε ή προσθέσουμε από το Λόγο του Θεού, από το βιβλίο της προφητείας ταύτης λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Κύριος, ο Θεός θα αφαιρέσει το όνομά μας από το βιβλίο της ζωής. Αλλά και στη Β' Τιμοθέου, να πάμε, Β' Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, στο 12 εδάφιο. Για να το διαβάσω λοιπόν. Β' Τιμοθέου 12 εδάφιο. Διαβάζω από το 11. Πιστός ο λόγος. Διότι αν συνά πεθάνομεν θέλομεν και συζήσει. Αν υπομένομεν θέλομεν και βασιλεύσει. Συμβασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θα αρνηθεί εμάς. Άρα λοιπόν να αρχίσουμε να αρνόμεθα τον Χριστό ενώ ελάβομεν τη σωτηρία μας και αυτός θα μας αρνηθεί. Ακόμη λέει κάτι πολύ σοβαρό ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον και μάλιστα στο 19 εδάφιο. Να διαβάσω από το 18. «Ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εισέ τέκνον Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού να στρατεύεις κατά αυτά στην καλή στρατεία, έχουν πίστη και αγαθήν συνείδηση, την οποίαν τινές αποβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστη, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις σατανά για να μάθωσε να μην βλασιμώσει». Εναβάγησαν εις την πίστη. Είχαν πίστη και εναβάγησαν. Έχασαν τη σωτηρία τους. Έχασαν την πίστη τους. Αλλά αναφερθούμε ακόμη και στις 10 παρθένες που αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, καθώς λέγει ότι 5 ήσαν φρόνιμες και 5 μωρές. 5 φρόνιμες και 5 μωρές, παρθένες ήταν όμως, αναγεννημένοι ήταν. Αλλά δεν φρόντισαν, δεν πρόσεξαν, δεν προνόησαν. Και έτσι, ενώ κράταγαν, ενώ ήταν αναμένες οι λαμπάδες τους, που σημαίνει τη σωτηρία του ανθρώπου, επειδή δεν φρόντισαν να γεμίσουν το δοχείο τους με λάδι, ώστε όταν θα κινδυνεύσουν να σβήνουν οι λαμπάδες, να χύνουν το λάδι, να επανατοποθετούν λάδι στο αγκείο τους, ώστε να παίρνει πάλι φωτιά η σωτηρία τους, αυτές άφρονες ξεχάστηκαν και δεν εισήλθαν στο γάμο του αρνίου. Όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπητά μου αδέλφια. Λέει λοιπόν, «Δεν θέλεις έλθει εις τη βασιλεία των ουρανών πασολέγων προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Πολύ θέλω συνειπεί προς εμέ εκείνη την ημέρα. Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμε εν το όνοματί σου και εν το όνοματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το όνοματί σου κάνουμε θαύματα πολλά». Και τότε θέλει ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Άνθρωποι αναγεννημένοι και χαρισματούχοι μάλιστα, οι οποίοι προφήτευαν, εξέβαλαν δαιμόνια με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, δυνάμεις και εξουσίες και έκαναν θαύματα πολλά. Αλλά όμως ποτέ δεν τους είχε προγνωρίσει ο Θεός, γιατί
ήσαν εργαζόμενοι την ανομία. Δεν ήσαν ειλικρινείς χριστιανοί, δεν ήσαν πιστοί στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν λογάριασαν, δεν είχαν φόβο Θεού, ώστε να μείνουν στο νόμο του Θεού, στο Λόγο του Θεού, αλλά έπραντον την ανομία και γι' αυτό ο Θεός δεν τους άφησε να εισέλθουν μέσα. Αλλά δεν λέει μόνο για αυτούς. Να πάμε και στο Λουκά Ιώτα Γάμα 25-27, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, Ιώτα Γάμα. Διαβάζω από το 23. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, άλλαγε όλοι οι γήινοι σωζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συνζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν δίνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντας, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς. Και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δεν σας εξεύρω που δεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, εφάγουμεν εμπροστέ σου, επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει η πει, σας λέγω, δεν σας εξεύρω που δεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για αναγεννημένους ανθρώπους, οι οποίοι έφαγαν εμπροστέν του, πιστεύω το σώμα και το αίμα του Χριστού, ήπιαν εμπροστέν του το αίμα του Χριστού και τους εδίδαξε με κηρύγματα στην παρουσία του Θεού και με την διδαχή των Αποστόλων. Άνθρωποι αναγεννημένοι, ευλογημένοι, οι οποίοι όμως δεν αγωνίστηκαν να εισέλθουν, να εισέρχονται δια της στενής πύλης και να προχωράνε την τεθλιμμένη οδό, αλλά με επιπολαιότητα, χωρίς φόβο Θεού, χωρίς μετάνοια, χωρίς πρόθεση υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αντί να εισέρχονται με αγώνα δια της στενής πύλης, όπου αφήνουν τα πάντα έξω και προχωράνε την τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, κάποια στιγμή παρασύρθηκαν και μπήκαν στην φαρδιά πύλη. Στην ευρύχωρη και περπάτησαν την ευρύχωρη οδό που οδηγεί όμως στην απώλεια και έχασαν τη σωτηρία τους. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Είναι αγώνας. Ο Απόστολος Παύλος λέει τον αγώνα τον καλόν γονίστη. Το δρόμο μου τον ετελείωσα. Την πίστη μου διατήρησα. Γι' αυτό τώρα δεν μου μένει παρό της δικαιοσύνης στέφανος. Επειδή έμεινα πιστός στο Λόγο του Θεού. Δεν έπαιξα με το Λόγο του Θεού. Δεν περιφρόνησα το Λόγο του Θεού. Αλλά αγωνιζόμουνα να είμαι υποτεταγμένος, υπάκουος. Ξαναδιαβάζω. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που λέει Κύριε, Κύριε. Αλλά ποιος θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο πράττον το θέλημα του πατρός μου εν τους ουρανείς. Δηλαδή αυτός ο οποίος αγωνίζεται να εισέλθει δια της στενής πύλης και να περπατάει στην τεθλιμμένη οδό. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους είναι απόλυτος, θα έλεγα, στο 6ο κεφάλαιο. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας αναγεννηθήκαμε. Ελευθερωθήκαμε από την αμαρτία. Γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αληθινά είναι ελεύθερος. Και ο Χριστός κηρύττει τη ελευθερία. Από ποιον? Από το διάβολο. Από τις παγίδες του εχθρού, από τις επιθυμίες μας, από τα δεσμά του εχθρού. Από τις αμαρτίες μας, από τα λάθη μας. Από τις παραβάσεις μας, από τις ανομίες μας. Γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός. Για τις αμαρτίες μας, τις παραβάσεις μας, τις ανομίες μας. Τις αδικίες μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τι λέει? Ελευθερωθέντες λοιπόν από τις αμαρτίας, μιλάω στο 6ο κεφάλαιο και 22 εδάφιο, και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε έχετε τον καρπό σας εις αγιασμών
και το τέλος ζωή αιώνια. Δηλαδή αν μας ελευθερώσει ο Θεός, γιατί ο Θεός πράγματι κηρύττει τη ελευθερία στους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία. Τους φυλακισμένους, τους δεσμίους, τους φτωχούς, τους ταλαιπωρημένους, τους πεφορτισμένους. Κηρύττει τη ελευθερία. Τι σημαίνει, σε ελευθερώνω από τα δεσμά του διαβόλου, δένω το διάβολο, σε ελευθερώνω από τα δεσμά του και σε καθιστώ απολύτως ελεύθερο για να εκλέξεις εσύ την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Η σωτηρία λοιπόν είναι στα χέρια μας από τη στιγμή που είναι χαρισμένη από το Θεό σε εμάς. Εμείς πρέπει να τη διατηρήσουμε. Με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Όταν εισέλθει λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, τώρα εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Ο Χριστός τι λέει? Έλθετε πάντες προς με, οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Αλλά συνεχίζει. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και άρατε το ζυγό μου εφημάς. Ζυγό λοιπόν, λέει ο Κύριος, σε αυτούς που εισέρχονται μέσα. Δεν λέει θα κάνεις ό,τι θέλεις. Και ζυγός τι είναι? Δύο ξύλα που έβαζαν μέσα τα κεφάλια δύο βοδιών για να οργώσουν πιο καλά το χωράφι την παλιά εποχή η Γεωργή. Δεν μπορούσε ο ένας το ένα βόδι να πάει από εδώ και το άλλο βόδι από εκεί, γιατί υπήρχε ο ζυγός, τα δύο ξύλα. Και το ισχυρότερο βόδι οδηγούσε. Και οδηγούσε το ισχυρότερο βόδι το ασθενέστερο, όπως το οδηγούσε ο Γεωργός. Άρα δεν επαγγέλλεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στην Εκκλησία πλέον ελευθερία, αλλά δουλεία. Ελεύθερος ον πάντων, λέει ο Απόστολος Παύλος, εδούλωσα τον εαυτό μου. Υπακοή επαγγέλλεται ο Χριστός. Αγώνα επαγγέλλεται ο Χριστός. Δεσμά, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί όλα αυτά? Για να είναι πρώτον ο καρπός μας εισαγιασμών. Γιατί αλλιώς η καρποφορία μας δεν θα είναι εισαγιασμόν. Ούτε η οικογενειακή μας, ούτε η προσωπική μας, ούτε η εκκλησιαστική μας δεν θα είναι η καρποφορία μας εισαγιασμόν. Για να είναι η καρποφορία μας εισαγιασμόν πρέπει να δηλώσουμε δούλοι Θεού. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού του λέει και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκεί από το πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Δούλος Θεού λοιπόν, για να είναι ο καρπός μας εισαγιασμών και να έχουμε εξασφαλίσει το τέλος μας, τη ζωή την αιώνια. Γι' αυτό και ακόμη ο Απόστολος Παύλος λέει ότι και τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης κατά δίκη εις τους εν Χριστώ, δεν υπάρχει εις τους εν Χριστώ Ιησού, αλλά ποιους, όχι όλους, εις τους περιπατούντας κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Δεν υπάρχει καταδίκη, δεν υπάρχει κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, μόνο σε αυτούς που περπατούν κατά το πνεύμα, δούλοι Θεού. Όχι αυτοί που περπατούν κατά τη σάρκα ελεύθεροι, αλλά αυτοί που περπατούν εισέρχονται με αγώνα στη στενή πύλη και περπατούν στην τεθλιμμένη οδό. Όχι αυτοί που εισέρχονται εύκολα και γρήγορα στην φαρδιά πύλη που δεν χρειάζεται να πετάξουν τίποτα, να παρνηθούν τον εαυτό τους και περπατάνε την ευρύχωρη οδό. Και εξηγεί. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ με ελευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Υπάρχει λοιπόν ο νόμος του πνεύματος, που είναι ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, η χάρις του Χριστού, η δύναμις του πνεύματος του Αγίου, η οδηγία του πνεύματος του Αγίου. Ο νόμος λοιπόν του πνεύματος με ελευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Διότι το αδύνατον εις το νόμον
καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο νόμος λοιπόν του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης είναι ανίσχυρος να προσφέρει σωτηρία στον άνθρωπο, εντελώς ανίσχυρος, γιατί ο άνθρωπος είναι σαρκικός και περπατάει κατά τη σάρκα. Γι' αυτό τι έκανε ο Θεός. Δια τούτο ο Θεός, αφού έστειλε τον Υιόν του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και για την αμαρτία και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή με το θάνατό του, για να μπορεί να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου, γιατί ο νόμος δεν καταργείται. Θεός δεν θα καταργήσει τον νόμο, να τον εκπληρώσει. Και να μας δώσει χάρη και δύναμη, χάρη δια του Ιησού Χριστού και δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου, να εκπληρώνουμε και εμείς τον νόμο. Έστειλε λοιπόν τον Ιησού Χριστόν για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς. Αλλά ποιους σε εμάς? Τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Υπάρχει λοιπόν ο χριστιανός που περπατάει κατά τη σάρκα εις απώλεια, γιατί δεν μπορεί να εκπληρώσει τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού. Λέει Κύριε, Κύριε, αλλά δεν θα εισέλθει η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί δεν πράττει όσα ο Θεός θέλει, τις εντολές του Θεού. Το ξαναδιαβάζω αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο να του δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Που το θέλημα του Πατρός του Ιησού Χριστού του εν της ουρανής εκφράστηκε καταρχάς μέσα από τον νόμο που έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη και τον οποίον κανένας δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, γιατί ήταν άνθρωποι σαρκικοί. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε τον Υιό του το μονογενή, ώστε δια του Ιησού Χριστού όσοι τον αποδεχθούμε να μας δώσει εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού, ώστε το γεγεννημένο εκ του πνεύματος να είναι πνεύμα. Και γι' αυτό και μας έδωσε επαγγελία, την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου, για να έχουμε τη δύναμη να εκπληρώνουμε, να πράττουμε το θέλημα του Πατρός μας της ουρανής. Για να εκπληρωθεί λοιπόν στο 4 εδάφιο και στο 8 κεφάλαιο η δικαιοσύνη του νόμου του Θεού σε μας. Ποιους όμως? Τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες χριστιανοί κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσει. Οι δε ζώντες κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Και εξηγεί, επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Το φρόνημα του πνεύματος όμως είναι η ζωή και η ειρήνη. Υπάρχει λοιπόν το φρόνημα της σάρκας, η φαρδιά, πύλη και η ευρύχωρος οδός. Υπάρχει και το φρόνημα του πνεύματος, που είναι η στενή πύλη και η τεθλιμμένη οδός. Και μάλιστα για το φρόνημα εξηγεί πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους, λέγον το αυτό δε φρόνημα ας υπάρχει σε εσάς, το φρόνημα του πνεύματος που υπήρχε και στο Χριστό Ιησού. Το οποίο ποιο είναι? Ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αφού πρώτα εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, απαρνήθηκε τον εαυτό του, τι έκανε στη συνέχεια? Έλαβε δούλου μορφή. Εάν δεν γίνει δούλος, δεν μπορεί να τον υπερυψώσει ο Χριστός. Αν δεν γίνει δούλος ο άνθρωπος του Θεού, καθώς τον ελευθέρωσε δια του Ιησού Χριστού από την αμαρτία, δεν μπορεί να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών ο άνθρωπος. Χάνει τη σωτηρία του. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε έχουμε τον καρπός μας εις αγιασμόν και το μέλλον μας ζωή αιώνιο. Πολύ σοβαρά τα πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το Λόγο του Θεού. Όποιος σπέρνει στη σάρκα, τι θα θερήσει? Φθορά. Και όποιος παίρνει στο πνεύμα, τι θα θερήσει? Ζωή αιώνιο. Μπορείς να σπέρνεις τη σάρκα και να θερήσει ζωή αιώνιο? Αποκλείεται. Και μιλάει για χριστιανούς. Μιλάει
για τους εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν παίζει με αυτά τα πράγματα. Όταν πηγαίνει στους Κορινθίους, τι λέει? Εγώ, αδελφοί μου, ήρθα προς εσάς όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας κηρύττων σε εσάς τη μαρτυρία του Χριστού. Αν και θα μπορούσε, ήταν θεολόγος, είχε γνώση, είχε αποκάλυψη. Αλλά δεν ήρθα, λέει, με υπεροχή λόγου ή σοφίας. Γιατί αυτό είναι σαρκικό φρόνημα. Να εκφράσω τις γνώσεις μου, τις δυνατότητές μου, τις ικανότητές μου. Όχι, δεν ήρθα έτσι. Δεν ήρθα με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Διότι αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας τίποτα άλλο. Ημί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, τη θυσία του Χριστού. Δούλος, υπηρέτης. Όχι δάσκαλος, όχι καθηγητής, όχι θεολόγος, όχι σοφός, όχι δήμον. Δούλος, υπηρέτης. Γι' αυτό και εγώ προς εσάς ήρθα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ευλογημένος δούλος του Θεού. Με ασθένεια, με φόβο, με τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας που προκαλούν θαυμασμό. Και εκφράζονται συγχαρτήρια. Μπράβο, συγχαρτήρια, τι ωραία που τα λες. Όχι, δεν ήρθα με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Αλλά ήρθα με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως.